Εκπομπή μας, να δούμε τις σχέσεις και αυτό το τηλεφώνημα Μητσοτάκη-Τραμπ και να δούμε τώρα που έχει γίνει και η επικοινωνία Τραμπ-Ερντογάν, ποια είναι η ισορροπία και πώς βλέπει την επόμενη μέρα στην ευρύτερη γειτονιά μας. Καλησπέρα, κύριε Φθημιόπουλε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, είχαμε σήμερα την πρώτη επικοινωνία Μητσοτάκη-Τραμπ μετά την εκλογική νίκη του Αμερικανού Προέδρου. Θα θέλαμε ένα σχόλιο, να μας πείτε πώς τη βλέπετε και το κάλεσμα που έχει γίνει στην Αθήνα. Γενικάτερα για τις εξελίξεις στην ευρύτερη γειτονιά μας, που βλέπετε τις ισορροπίες, γιατί βλέπουμε ότι και οι Τούρκοι προσπαθούν να πάρουν το δικό τους μερίδιο και να έρθουν κοντά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εντάξει, νομίζω ότι είναι διπλωματικά αναμενόμενο. Mm-hmm. Έπραξε ο Πρωθυπουργός αυτό που έπρεπε να πράξει, να συγχαρεί τον πρόεδρο Τραμπ και να το ευχηθεί καλή επιτυχία στο έργο του, δεδομένου ότι θα θέλουμε και θέλει ο ίδιος να έχει πολύ καλές σχέσεις με την Ελλάδα και τους δύο και από τις δύο πλευρές για στρατηγικούς λόγους, δεδομένου των εξελίξεων που υπάρχουν και στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αλλά και τις εξελίξεις στην Αφρική, καθώς επίσης και στην πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Τα δεδομένα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Η Ελλάδα αποτελεί στρατηγικό εταίρο των ΗΠΑ. Βεβαίως εδώ κάπου πρέπει και εμείς να κοιτάξουμε τα συμφέροντά μας. Πρέπει να κοιτάξουμε τις εξελίξεις και περιφερειακά και διεθνώς και το ρόλο που θα πρέπει να παίξει η Ελλάδα στο γενικότερο πολιτικό σκηνικό, έτσι όπως προσπαθεί να διαμορφώσει ο Αμερικανός πρόεδρος. Γιατί ανεξάρτητα από το αν βλέπει την Ελλάδα, βλέπει και την Ελλάδα σαν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν εδώ πιθανώς να δοθεί ένας ρόλος στην Ελλάδα προκειμένου να ηγηθεί στην καλύτερη, ας πούμε, πολιτική διαπραγμάτευση, δεδομένου και των εξελίξεων τελευταίες ώρες, ημέρες, με τη Χαμάς να μετακινείται στην Τουρκία. Η Μέση Ανατολή και το Ισραήλ θα αποτελέσει αγκάθι στις σχέσεις ΗΠΑ και Τουρκίας, γιατί είναι ξεκάθαρη ταύτιση Ερντογάν με Νετανιάχου, ενδεχομένως περισσότερο από ό,τι ήταν αυτή των δημοκρατικών που είχε κάποιους αστερίσκους. Και θέλουμε να καταλάβουμε αν αυτή η προσπάθεια Ερντογάν-Τραμπ, μάλλον η πλευρά Ερντογάν να έρθει κοντά στον Τραμπ, θα ανακοπεί από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και από το γεγονός ότι είναι εντελώς κόντρα σε αυτά που λέει και θέλει να κάνει ο Νετανιάχου. Κοιτάξτε, είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να δεχτεί ο πρόεδρος Τραμπ να υπάρχει μια τρομοκρατική ομάδα της Χαμάς να υπάρχει στην Τουρκία. Από την άλλη πλευρά, η Τουρκία θεωρεί τη Χαμάς μια κίνηση. Η πραγματικότητα επί του εδάφους είναι μια διαφορετική πραγματικότητα, η οποία δεν μπορεί κανένας να απορρίψει το γεγονός ότι έκαναν μια τρομοκρατική εγκληματική πράξη την 7η Οκτωβρίου του 2023. Θα είναι αγκάθι αυτό στη σχέση ΗΠΑ Τουρκίας. Προφανώς, άμα τους διατηρήσει εκεί πέρα θα είναι αγκάθι, βεβαίως. Δεν είναι το ίδιο που είχε κάνει η Τουρκία τότε με την αντιπολίτευση εναντίον του Ασάντ. Γιατί, αν θυμάστε καλά, στη Συρία οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ταχθεί εναντίον του Ασάντ. Άρα ήταν ταυτόσημα τα συμφέροντα της Τουρκίας μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με τη Συρία τότε. Mm-hmm. Σήμερα όμως τα πράγματα με τη Χαμάς είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Μην ξεχνάτε και τη σχέση που έχει ο πρόεδρος Τραμπ μαζί με τον Νετανιάχου. Τον οποίο τον Νετανιάχου θα τον αφήσει να κάνει ό,τι είναι να κάνει μέχρι το Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο θα θελήσει να έχει, ας πούμε, μια καθαρή σελίδα αρχής, ούτως ώστε να παίξει τη διαπραγμάτευση και τη διαμεσολάβηση για να φανεί αυτός κερδισμένος. Τι εννοείται να τον αφήσει να κάνει ό,τι θέλει, τι θα κάνει δηλαδή με το ελεύθερο, το πράσινο φως του Τραμπ? Τώρα μέχρι το Δεκέμβριο δεν μπορεί να κάνει τίποτα σε σχέση με τον Τραμπ. Ο Τραμπ ο ίδιος του είπε. Λέω στη Μέση Ανατολή τι θα κάνει με το πράσινο φως του Τραμπ ο Νετανιάχου. Θα χτυπήσει το Ιράν, θα χτυπήσει πυρηνικές εγκαταστάσεις, τι θα κάνει? Όχι. Δεν νομίζω ότι θα πάει εκεί, αλλά τον Ιανουάριο θα πάει για μια εντονότατη διαπραγμάτευση σε ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο, με το οποίο κάποιες χώρες περιφερειακά θα παίξουν γεωστρατηγικό ρόλο, άλλες χώρες θα παίξουν διαμεσολαβητικό ρόλο, άλλες χώρες θα παίξουν το ρόλο της επαναπροσδιορισμού περί του Αβραχαμικού Συμφώνου και το πώς αυτό θα στηθεί σε σχέση με μια επίλυση πιθανώς δύο κρατών. Βεβαίως κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή το απορρίπτει το Ισραήλ με τα σημερινά δεδομένα. Ότι απορρίπτει δηλαδή τη διαπραγμάτευση για τα δύο κράτη. Όμως η πραγματικότητα λέει, και τη βλέπουμε επίσης με τις χώρες του Αραβικού Συμφώνου, όπως επίσης τις χώρες των μουσουλμανικών χωρών, οι οποίες λένε ότι πρέπει να υπάρξει ένα τερματισμός αυτών των εκτροπαξιών. Κάτι το οποίο βέβαια το πιστεύει και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Απλά οι Ηνωμένες Πολιτείες το πιστεύουν με πολύ διαφορετικό τρόπο, που να βγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδισμένες στον επαναπροσδιορισμό των σχέσεών τους και της εξαρτησιακής λειτουργίας στη Μέση Ανατολή. Τώρα, ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Φθημιόπουλε. Πώς βλέπετε την τοποθέτηση του γιου του Ντόναλντ Τραμπ? Εντάξει, δεν έχει θεσμικό ρόλο. Το ανέφερε πολύ σωστά η Ελένη στην αρχή της εκπομπής, που είπε ουσιαστικά ότι θα κόψει το επίδομα, άρα την οικονομική ενίσχυση του Ζελένσκι στην Ουκρανία από τις ΗΠΑ. Θα γίνει πράξη αυτό? Αυτό που λέει ο γιος Τραμπ, δηλαδή θα το κάνει πράξη ο πατέρας, θα κόψει τα λεφτά στους Ουκρανούς? Κοιτάξτε, είχα ακούσει την αρχική συζήτηση και με τον κύριο Χατζηβασιλείου που είχατε κάνει. Θα σας πω το εξής. Καταρχήν, εγώ δεν είμαι της άποψης ότι πρέπει να περιμένουμε. Είναι προφανές ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Mm-hmm. Πρέπει να έχουμε σενάριο 1, σενάριο 2, σενάριο 3 αντίδρασης.
Το δεύτερο είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μία διαμάχη στο κατά πόσο ο Τραμπ θα υποδεχτεί το Ζελένσκι έτσι όπως ο ίδιος ο Ζελένσκι επιθυμεί. Είναι προφανές ότι ο Τραμπ δεν θέλει τη συνέχιση του πολέμου, όχι γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να στηρίξουν, αλλά γιατί θα είναι πολύ πιο επικερδές η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες ως μεγάλο επενδυτή και βεβαίως μεγάλα τα χρωστούμενα και μεγάλο το ποσοστό των χρημάτων που πρέπει να αποπληρώσει η Ουκρανία απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από εκεί και πέρα όμως θα δώσει και πάρα πολύ μεγάλη πίεση στη Ρωσία. Γιατί θα πει στη Ρωσία αυτό που λέει καθημερινά στην τηλεόραση. Έχω τη δύναμη, έχω πυρηνικά όπλα, έχω τη τεχνολογία, έχω την ικανότητα να κάνω ένα πόλεμο. Και θα πει του Πούτιν, θέλεις να συνεχίσουμε αυτό το παιχνίδι? Η απάντηση πιθανώς να είναι και από τους δύο όχι. Μάλιστα. Άρα το 25 πάμε για διευρυμένες διαπραγματεύσεις σε όλα τα επίπεδα. Μάλιστα. Κύριε Φθημιόπουλε, πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε εκτάκτως στην...